Ναι, αναζωπήρωση, τεράστιες φλόγες, Αλέξανδρε. Αυτό που βλέπετε πλέον είναι στο κέντρο του κρυονερίου. Δεν βρισκόμαστε πια εκτός. Μπήκε μέσα. Η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό πλέον. Και βλέπετε τις φλόγες στο κρυονέρι. Φεύγουν οι άνθρωποι. Είναι τρομερό. Ακόμα και οι αστυνομικοί φεύγουν. Ακόμα και ο ιερέας φεύγει. Με τα μηχανάκια έχει πέσει ένας άνθρωπος εδώ με το μηχανάκι του. Στην προσπάθειά του να διαφύγει. Παραδόθηκε στις φλόγες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ, μέσα στα σπίτια. Αυτό η εικόνα που βλέπετε είναι μέσα στο κρυονέρι, μέσα στα σπίτια. Έκανε ένα δυνατό, μια δυνατή αναζωπήρωση φωτιά και μπήκε μέσα στον οικισμό, δηλαδή από το γήπεδο που βρισκόμασταν πριν, πέρασε μέσα στον οικισμό. Η κατάσταση είναι σχεδόν απελπιστική. Χρειάζονται εδώ οι άνθρωποι, κάνουν έκκληση για εναέρια μέσα. Μήπως σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί από το κρυονέρι. Μας κάνουν, απευθύνουν έκκληση προκειμένου να έρθουν εδώ εναέρια μέσα και να βοηθήσουν την κατάσταση. Το λέμε από το πρωί, χωρίς εναέρια δεν σταματάει, δυστυχώς. Δυστυχώς. Υπάρχει πολύ πράσινο, υπάρχει δάσος. Πέρασε η φωτιά μέσα από το άλτσος δίπλα από το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή καίει το κρυονέρι. Έχουν καεί σπίτια. Βέβαια, κάτω εδώ καίει σπίτια τώρα. Και η σπίτια και η μαγαζιά, αυτή είναι η δεύτερη πλατεία του κρυονερίου είναι. Κινδυνεύει κόσμος, έχουν φύγει όλοι. Ο κόσμος έχει φύγει, παιδιά. Ο κόσμος έχει φύγει, ευτυχώς. Το παρήγορο λοιπόν είναι ότι έφυγε ο κόσμος. Αυτό. Έχει εκενωθεί εγκαίρως η περιοχή. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η φωτιά πέρασε μέσα. Πιστέψαμε, ναι. Διότι. Από το άλσος, από το γήπεδο, όπως βλέπαμε την εικόνα νωρίτερα. Πάμε αυτός μάσκες, μας έχει κλείσει. Νωρίτερα είδαμε έναν άνθρωπο να προσπαθεί να φύγει με το μηχανάκι του έντρομος και να. Ανατρέπεται η μοτοσικλέτα του. Τι να κάνει μέσα στον πανικό, φυσικά θα συμβούν και αυτά. Και βέβαια ο κόσμος έχει πάρει και τα αυτοκίνητά του για να μην καούν. Εδώ βλέπουμε τη φωτιά μέσα στις αυλές των σπιτιών. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Καλογερόπουλου, βλέπετε είναι η στέγη και από πίσω καίει φωτιά με μένος. Είναι τρομερή εικόνα, δυστυχώς, πραγματικά. Έχουν καεί σπίτια, μπορούμε να το πούμε πλέον σχεδόν με βεβαιότητα, πέρα από αυτά που είχαν υποστεί φθορές κατά τη χθεσινή ημέρα. Οι αστυνομικοί εδώ βρίσκονται και βοηθούν. Βοηθούν τον κόσμο, διώχνουν τον κόσμο. Λένε στον κόσμο ότι απειλείται η ζωή τους και πρέπει να φύγουν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Βλέπετε εδώ τους κατοίκους απελπισμένοι, πιάνουν το κεφάλι τους. Πιάνουν με απελπισία το κεφάλι τους, βλέποντας την περιουσία τους. Βλέποντας την περιουσία τους να γίνεται στάχτη. Έτσι, σε μια κατάσταση. Επαναλαμβάνω, οι κάτοικοι εδώ κάνουν έκκληση για εναέρια μέσα. Υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ, ο οποίος έκκληση για εναέρια μέσα. Μπορώ να σας πω ότι κινδυνεύει. Και ακούμε και το υπόκοφο βουητό της φωτιάς, η οποία μάλλον έρχεται προς τα εδώ. Ακούω αεροσκάφος. Ακούμε και κάποιες εκρήξεις. Ακούτε τους αστυνομικούς να λένε απομακρυνθείτε. Αλεξανδρέ, ενώ μας έλεγε και ο αντιδήμαρχος νωρίτερα ότι έχουν φύγει οι περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο βλέπουμε κατοίκους, ανθρώπους έξω από τα σπίτια, οι οποίοι βεβαίως αγωνιούν. Ζουν ώρες αγωνίας, καθώς ο μεγαλύτερος φόβος είναι να περικυκλωθεί το χωριό. Λοιπόν, θα μου επιτρέψει.